Μουσικές με χρώματα στον 100,6 με το Φώτη Φερενίδη. Τις γαμήλιες τελετές δε συναντάς ποιητές, μόνο τα άδεια ποτήρια τους με τα χτυκιασμένα τους πρόσωπα ζωγραφισμένα στον πάτο και τα αρρωστημένα τους χειρόγραφα να ποδοπατιούνται από χορευτικούς κύκλους. Τις χρεοκοπημένες νύχτες εκεί τους συναντάς, άειλους, αόρατους, μεταλλαγμένους, να διέρχονται σαν εμβατήρια ψυχεδέλειας τη σκουριασμένη υπόσταση ενός φωνόγραφου. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας υποσχεθήκαμε, με τη δισκογραφική δουλειά Επίλεια του Φίλιππου Περιστέρη, και μάλιστα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ίδιο τον συνθέτη. Να τον καλησπερίσουμε λοιπόν στη συχνότητά μας και στην εκπομπή Μουσικές με Χρώματα εδώ στον 100,6. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μια δισκογραφική δουλειά που εμένα μου προκαλεί έκπληξη, με την έννοια του ότι σπανίως και πολύ δύσκολα μπαίνουμε στη διαδικασία να μελοποιήσουμε ποίηση. Επιλέγουμε ίσως την ευκολότερη λύση της στιχουργίας πάνω στην ποίηση. Ναι, θεωρείτε κάτι... Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ έστω και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και μου δίνετε την ευκαιρία να... Μου δίνεις μάλλον την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μια δουλειά η οποία προφανέστατα δεν απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή μακάρι να απευθυνόταν, αλλά δυστυχώς θεωρείται δύσκολη η μελοποίηση ποίησης πλέον στην Ελλάδα. Πολλές φορές η μελοποίηση ποίησης φαίνεται δύσκολη από το αποτέλεσμα ίσως της μουσικής και το πόσο καλά δένει με την ποίηση. Εγώ νομίζω, ακούγοντας αυτή τη δισκογραφική δουλειά, θα είναι αντίθετη η άποψη των ακροατών, ότι είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά δεμένη με την ποίηση, που κάνει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που είναι ανεξάρτητο από το πόσο δύσκολα προσεγγίσεις ίσως το στίχο. Ναι, πολλές φορές είναι καλό να, κατά τη γνώμη μου, να προσεγγίζεται αντιστοιχτικά ο ποιητικός λόγος και να μην προστίθεται και άλλο βάρος σε αυτόν, αν το έχει, ας πούμε. Ήταν μια προσπάθεια αυτό που έγινε. Αν νιώσω ότι έγινε επιτυχημένα, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, μου κάνει εντύπωση ότι κάποια τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία και μελωδικά. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο ίσως ο στίχος να αποκτήσει τέτοιον ρυθμό, μπήκατε στη διαδικασία και δώσατε μια τέτοια μορφή στα τραγούδια. Ναι. Και βέβαια να αναφέρω εδώ στους φίλους ακροατές ότι η πορεία σας στη μουσική είναι ιδιαίτερα μεγάλη και σημαντική, έστω και αν είναι σχετικά χρονικά σύντομη. Έχετε πολύ σημαντικές σπουδές πάνω στη μουσική, αλλά και βραβεία. Ναι, έχω κάνει σπουδές όλων των θεωρητικών, πιάνου και τα λοιπά, σύνθεση και τα λοιπά, και έχω βραβευτεί κυρίως για μουσική επένδυση εικόνας. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα προέκυψαν και δισκογραφικές δουλειές. Από εκεί και πέρα ξεκίνησα δισκογραφικά με ένα δίσκο της Κατέρνας της Ντίνου το φως Αυγούστου το 2002, ο οποίος ήταν ένας ολοκληρωμένος δίσκος που κάναμε μαζί. Ακολούθησε το 2005 ένας δίσκος που λεγόταν Τραγούδια για βραδινούς δέκτες, με τον Κώστα το Μάτζιο, τη Χρυσολατική Χαγιόγλου, του Φόλτερ και τον Βαγγέλη το Δούβαλη. Και αυτός ουσιαστικά είναι ο τρίτος ολοκληρωμένος δίσκος, 17 πλέον τραγουδιών, 15 μελοποιημένης ποίησης και 2 απαγγελίες με μουσική υπόκρουση.
νομίζω ότι είναι, κάθε φορά βάζετε και λίγο πιο ψηλά τον πήχη. Αν κρίνω από τη συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά, που εμένα μου φαίνεται ιδιαίτερα επιμελημένη, τόσο σαν περιεχόμενο όσο και σαν περιτύλιγμα, έχει πάρα πολύ δουλειά. Ένα υπέροχο, να πω, το εικαστικό. Έτσι, το εικαστικό του, αλλά και οι πληροφορίες που δίνονται μέσα, η όλη εργασία που έχει γίνει. Πρόκειται για 17 διαφορετικούς νεοέλληνες ποιητές. Ναι. Για 16 είναι. 16. Είναι 17 τραγούδια. Απλά ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος μας έχει δώσει και την εισαγωγή και περιέχεται και μέσα. Αλλά πράγματι, όταν τελείωσε το στάδιο της παραγωγής, νιώσαμε όλοι και η εταιρεία, ευτυχώς μαζί μου, ότι αυτό το έργο έπρεπε να επιμεληθεί διαφορετικά από τα υπόλοιπα CD, ας πούμε. Mm-hmm. Και να δοθεί μια άλλη έμφαση και μια άλλη επένδυση, εκτός από τη μουσική, και στο εικαστικό κομμάτι της ποίησης. Είναι μια ποιητική δουλειά σε όλο της το μεγαλείο, λοιπόν, και σε όλες τις εκφάνσεις. Και μάλιστα και 17 διαφορετικοί ερμηνευτές στο δικό τους τομέα, ο καθένας, είτε τραγουδιστές είτε ηθοποιοί. Έτσι. Έγινε και εκεί μια πολύ προσεκτική επιλογή και οι προτάσεις που έκανα στους τραγουδιστές ήταν για κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο μπορούσε να πει καλύτερα ο καθένας, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Αυτό βέβαια, σαν τελικό αποτέλεσμα, επειδή τα κομμάτια είναι 17, δίνει και μια, ας το πούμε, μια διαφορετικότητα και μια, όχι μονοτονία, ένα πλουραλισμό ερμηνευτικό, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ότι και οι μουσικές το δίνουν αυτό, αλλά και τα ίδια τα ποίηματα προέρχονται και από διαφορετικές εποχές. Ναι, ουσιαστικά ξεκινώντας από το Σολωμό, φτάνουμε μέχρι σύγχρονούς μας, ας πούμε, πολύ νέους. Είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο αυτό. Είναι φιλόδοξο, αρκετά φιλόδοξο. Να πάρουμε όμως μια μικρή μουσική γεύση και να επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για τα επίλεια και μάλιστα να αναφέρουμε τι σημαίνει επίλεια και γιατί δόθηκε αυτός ο τίτλος στην δισκογραφική δουλειά. Εγώ προσωπικά θα συνεχίσω με το δεύτερο, αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο άλλο που θα θέλατε να ακούσουμε. Όχι, κανένα πρόβλημα, ό,τι νομίζετε εσείς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το «Αχ, η καρδιά μου» της Μαρίας Πολυζούρη με την Ελένη Οικονόμου. Και το συγκρότημα των Σαγίρ είναι ένα συγκρότημα 4 κοριτσιών, τα οποία παίζουν παραδοσιακά όργανα. Την αχραντή σαν και
Αχ, η καρδιά μου λοιπόν, ένα ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη μέσα από τη δισκογραφική δουλειά Επίλεια του Φίλιππου Περιστέρη, με τον οποίο είμαστε συνδεμένοι τηλεφωνικά. Και βέβαια η επόμενη ερώτηση, όπως ήδη είπαμε, Φίλιππε, είναι το γιατί Επίλεια. Τι σημαίνει Επίλεια? Γιατί Επίλεια? Στην προσπάθειά μου να βρεθεί ένας τίτλος για όλο αυτό το έργο, το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει από τον Σολωμό ως πρωτομάστρα της ελληνικής ποιήσης και καταλήγει μέχρι τις μέρες μας, προσπαθούσα να βρω τι μπορεί να είναι ένας τίτλος που να τα ενώνει όλα αυτά, και τυχαίως, εντελώς τυχαίως, κάποια στιγμή στην καθηγήτρια των σπουδών μου εντόπισε αυτό τον όρο στον Λίνο τον Πολίτη, στην ιστορία της νεολογικής λογοτεχνίας. Εκεί λέει ότι ουσιαστικά τα τραγούδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα κυρίως άσματα και τα διηγηματικά επίλεια. Και σε αυτά τα δεύτερα, στα επίλεια δηλαδή, είναι τα τραγούδια που συναντά κανείς τη μεγαλύτερη ποιητική αρτιότητα και ωριμότητα και το ενδιαφέρον. Οπότε το υιοθέτησα κι εγώ ως μια νέα λογοτεχνική σκεπή σε αυτό το έργο, σε αντιδιαστολή, σε αντιπερισπασμό, σε, αν θες, ένα καινούριο μανιφέστο, ας πούμε, του αδόκιμου, κατά τη γνώμη μου, όρου του εντέχνου. Mm-hmm. Έτσι προκύπτει το όνομα. Οι σύγχρονες παραλογές. Ας το πούμε έτσι, ναι. Mm-hmm. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, γιατί νομίζω ότι είναι ιδανική περίπτωση το να έχουμε τον ίδιο τον καλλιτέχνη που έχει δημιουργήσει αυτό το μουσικό έργο, να ακούσουμε όσο γίνεται και περισσότερα τραγούδια. Και ήδη έχουμε επισημάνει ότι μας αρέσει πάρα πολύ ο Καριωτάκης, και να πάμε να ακούσουμε το τελευταίο ταξίδι με τον Κώστα Μάτζιο, του Κώστα Καριωτάκη, ένα τραγούδι που πρόσφατα βέβαια το ακούσαμε και σε μελοποίηση του Νίκου Ξηδάκη, και έχει ενδιαφέρον το πόσο διαφορετικά μπορεί να ακούγεται ένα τραγούδι, πόσο διαφορετικά ίσως να στέλνει το μήνυμα από τις διάφορες μελοποίησεις που έχουν γίνει στο ίδιο ποίημα. Ταξίδια λαργίνο καράβι μου, στου απείρου και στις νύχτα στην αγκαλιά. Να μουν στην πλώρη σου ήθελα καράβι μου, για να κοιτάζω γύρω, σε λιτανία να περνούν τα ονείρατα τα πρώτα. Κίτρη κοιμία στο πέλαγος και στη ζωή να πάβει, μακριά μαζί σου φεύγοντας πέτρα να ρίχνω πίσω. Να μου λυκνίζεις την αιώνια θλίψη μου καράβι, δίχως να ξέρω που με πας και δίχως να γυρίσω. Ταξίδια λαργίνο καράβι μου, στου απείρου και στις νύχτας την αγκαλιά. Λέγαμε λοιπόν και πριν, ακούγοντας και απολαμβάνοντας το τελευταίο ταξίδι του Κώστα Καριωτάκη από τον Κώστα Μάντζιο, ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση που γίνεται κάθε φορά από τους συνθέτες καλλιτέχνες, οι οποίοι επιλέγουν τη δική τους φόρμα, τη δική τους μουσική για να επενδύσουν τα λόγια. Είμαστε εδώ στην συχνότητα του 100,6 με τον Φίλιππο Περιστέρη, αν μας ακούει. Σας ακούω, μια χαρά.
Ναι, θα ήθελα να το αναφέρεις αυτό, δηλαδή το πώς αισθάνθηκες ακούγοντας την άλλη εκδοχή του Νίκου Ξηδάκη και την δική σου εκδοχή, αυτή που μόλις ακούσαμε με τον Κώστα Μάντζιο. Ήμασταν στη διαδικασία του mastering, δηλαδή της τελικής επεξεργασίας του CD, όταν πληροφορήθηκα από ένα φίλο μουσικό, κοινό γνωστό, ότι αυτό το κομμάτι έχει μελοποιηθεί και θα βγει σε αυτό το δίσκο τότε κτλ. Κτλ. Και το άκουσα λίγες μέρες πριν βγει, ας πούμε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο διαφορετικά μπορεί να φωτιστεί, ας πούμε, ο ίδιος λόγος και πόσο διαφορετικά μπορεί και τελικά να ερμηνευτεί και να δοθεί στον ακροατή. Έτσι. Και έχει ενδιαφέρον, μια και πρόκειται ήδη για πολύ μεγάλα ποίηματα, σημαντικά της ελληνικής τέλος πάντων ποίησης, το να ξανακούγονται έστω και με διαφορετική μουσική. Όσο περισσότερο ακούγονται, τόσο νομίζω καλύτερα και τόσο περισσότερη σημασία και αξία δίνουμε σε αυτόν τον ποιητικό λόγο. Βέβαια, είναι ένας τομέας που ουσιαστικά θέτει ένα πύχη, ένα μόνιμο πύχη και ένα μόνιμο στόχο για όλους τους συνθέτες. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτά τα ποίηματα θα μελοποιηθούν πολλές φορές ακόμη και θα τύχουν διαφόρων αντιμετωπίσεων, οι οποίες στις εποχές τους κατά καιρούς θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Με την έννοια της διαφορετικής προσέγγισης και της ματιάς του καθενός. Είναι τόσο δυνατός ο λόγος τους που νομίζω προκαλεί και εσάς τους ίδιους. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Ναι, μοιάζει με αυτό που γινόταν στην αναγέννηση και στον κλασικισμό με τα ρέκβιμ, ας πούμε, που ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο κείμενο, αλλά ο κάθε συνθέτης το μελοποιεί με διαφορετικό τρόπο, δίνοντας άλλη εικόνα για τη ζωή και το Θεό κτλ. Τη δική του προσέγγιση και τη δική του σφραγίδα. Έτσι. Να ρωτήσω τώρα το πόσο εύκολο είναι, έχοντας μπροστά σου έναν έτοιμο λόγο, γιατί πολλές φορές μπορείς να ζητήσεις έχοντας γράψει εσύ ήδη τη μουσική, δεν ξέρω βέβαια πώς λειτουργείς την. Δεν το κάνω ποτέ. Στη διαδικασία της σύνθεσης. Δεν το κάνω ποτέ. Πάντα αφορμή είναι ο στίχος. Έτσι. Οπότε σου ήταν εύκολη τελικά η διαδικασία του να προσεγγίσεις και να επενδύσεις μουσικά τα ποίηματα. Μου ήταν εύκολη με την έννοια ότι αγαπούσα όλα αυτά τα ποίηματα και θεώρησα ότι είναι ο δικός μου τρόπος απαγγελίας, μιας που δεν είμαι ηθοποιός. Μάλιστα. Η ποίηση τι ρόλο νομίζεις ότι παίζει πλέον στην καθημερινότητά μας? Γιατί κάποια στοιχεία που τουλάχιστον εγώ είδα να βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι όλο και λιγότερο οι Έλληνες διαβάζουν πλέον ποίηση. Έχει χάσει αυτήν την παλιότερη δύναμη και έγκλη που είχε ο ποιητικός λόγος, αναφερόμενος βέβαια και στους μεγάλους Έλληνες ποιητές. Η ποίηση, κατά τη γνώμη μου, οφείλει πλέον να ξαναεπαναπροσδιοριστεί. Πλεόνασα τώρα, τα είπα όλα μαζί, να επανακαθοριστεί ή να ξανακαθοριστεί. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται ένα καινούργιο μανιφέστο, ας το πούμε έτσι, στο τι μπορεί να σημαίνει σήμερα στην τέχνη και στην αισθητική του 2008, ας πούμε. Η Ελλάδα ευτύχησε να έχει μεγάλους ποιητές, παγκοσμίου ελληνικούς, και νομίζω ότι τους έχει ακόμη. Δεν νομίζω ότι στέρεψε αυτή η πηγή, ας πούμε, της ελληνικής ποίησης. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται όχι να ρίξει το επίπεδό της, απλά να επανακαθοριστεί. Ίσως και να φουγκραστεί την καθημερινότητα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εκφράσω. Απ' την άλλη, ίσως παίζει και ρόλο το ότι έχουμε γίνει ιδιαίτερα πεζοί στην καθημερινότητά μας και έως και ρομποτάκια, που δεν ξέρω κατά πόσο δίνουμε ευκαιρία στον εαυτό μας να μπει στη διαδικασία να δει με μία άλλη ματιά τον κόσμο γύρω ή να δώσουμε τον χρόνο στον εαυτό μας να δούμε τα πράγματα και διαφορετικά μέσα από το πρίσμα της ποίησης. Αυτό που επισύνδεσαι είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου. Δεν δίνουμε το χρόνο και το πρέπον περιβάλλον στο να ακούσουμε και μουσική και ποίηση και να ασχοληθούμε γενικότερα με την τέχνη. Το κάνουμε λίγο μαζί με κάτι άλλο. Όμως το έργο θέλει το δικό του χρόνο, το δικό του χώρο και πολλές φορές το δικό του περιβάλλον, το ήσυχο περιβάλλον του αφουγκρασμού. Ακριβώς. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από την δισκογραφική δουλειά, το «Φεγγάρι θα αναβλώσω» του Αριστίδη του Γιαγιάννου με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Και επανερχόμαστε. Φεγγάρι θα αναβλώσω για χατήρι σου.
νύχτα αυτή να γίνει τρεχατήρι σου, να μας πάει από τη μια μεριά στην άλλη. Στουρίζοντα τη φωτεινή απλώσια και τη μεγάλη. Εκεί όπου τα κύματα λένε χιλιάδες πείματα, εκεί όπου τα σώματα παίρνουν του μύθου ονόματα, χρυσή σελήνη. Στο στήθος σου να κοιμηθώ κι ας μην ξυπνήσω, στου μύθου σου το σύννεφο, πάντοτε να αναζήσω. Εκεί όπου τα κύματα λένε χιλιάδες πείματα, εκεί όπου τα σώματα παίρνουν του μύθου ονόματα, εκεί, εκεί. Μουσικές με χρώματα κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 6 στο Λόγου και Τέχνης 100,6 με το Φώτη Φερενίδη. Χρωματίζει μουσικά την καθημερινότητά μας. Μια νύχτα ή ένα πρωί της φαίνεται.
σαν σώματα ωραίων νεκρών που δεν εγέρασαν. Είμαστε εδώ στον 100,6 φίλες και φίλοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι μαζί μας ο Φίλιππος Περιστέρης και ακούμε βέβαια τραγούδια από την δισκογραφική δουλειά Επίλεια. Τραγούδια που προέκυψαν μέσα από την νεοελληνική ποίηση και την μουσική του Φίλιππου Περιστέρη. Μόλις ακούσαμε τις επιθυμίες του Κωνσταντίνου Καβάφη με την Ιωάννα Φόρτη, που όπως μας λες Φίλιππε, ακολουθεί και εκείνη την δική της προσωπική πορεία στο τραγούδι, όπως και κάθε ένας από τους ερμηνευτές που συμμετέχουν. Ναι, ναι, με πολύ καλές επιλογές, Ιωάννα. Η Ιωάννα είναι παλιά γνωστή, είμαστε ασχολητές από το 2, να καταλάβεις. και ακολουθεί, είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική καριέρα, με πολύ καλές επιλογές και νομίζω ότι ο κόσμος την έχει ανταμείψει ήδη. Λέγαμε λοιπόν για το πόσο σημαντική είναι η ποίηση στη ζωή μας και το τραγούδι βέβαια έχει συνδεθεί με το στίχο. Θα ήθελα να μου κάνεις αυτόν τον διαχωρισμό, αν νομίζεις ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε στίχο και ποίηση. Τι σημαίνει στιχουργός ή ποιητής? Πλέον στις μέρες μας, μάλλον ουσιαστικά κατά τον 20ο αιώνα, αυτό που διαχώρισε σε πρώτη φάση το στίχο με το στιχουργικό λόγο με το ποιητικό ήταν η απώλεια μέτρου και συγκεκριμένου τονισμού των λέξεων στην ποίηση. Αυτό προέκυψε ως μια ανάγκη απελευθέρωσης από μια δεδομένη μορφή και ένα δεδομένο τονισμό, συγκεκριμένες συλλαβές κτλ. Που ακολουθούσε ο στίχος και ακολουθεί ακόμη. Αυτό βέβαια για εμάς τους συνθέτες είναι πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι επειδή ο στίχος σου καθορίζει αυτόματα μια μουσική φόρμα, το δικό του μέτρο και τη δική του μουσική. Το δικό του μέτρο, το δικό του τονισμό, τη δική του ισοσυλλαβία, το δικό του πρόγραμμα τέλος πάντων στο οποίο λειτουργεί. Γιατί ουσιαστικά ο στίχος είναι ένα μοντέλο πάνω στο οποίο λειτουργεί το κάθε επόμενο κουπλέ ή ρεφρέν. Στην ποίηση δεν υπάρχει αυτό, τουλάχιστον στη σύγχρονη ποίηση. Οπότε αναγκαστικά και η μουσική μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία, όχι της επαναληπτικότητας, όχι της κυκλικής αυτής φόρμας, ας πούμε. Απ' την άλλη, η ποίηση προσπαθεί ουσιαστικά να κλείσει μέσα σε λίγες λέξεις όσο περισσότερο νόημα μπορεί και θέλει ο ποιητής. Ενώ ο στίχος μπορεί να απλώσει και να περιγράψει με μεγαλύτερη διεξοδικότητα κάποια εικόνα, κάποιο συνέστημα. Η ποιήση ουσιαστικά είναι κάτι σαν αυτό που λέγαμε παλιά, κανόνας, μέσα σε τρεις λέξεις να περιγράψεις το αντικείμενο. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη άποψη. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό στάσιμο. Τώρα εγώ βέβαια ακούω εδώ και ώρα τη Γαλάζια Ραψοδία με την Μαρίνα Σατή, φαντάζομαι. Σάτη. Να, εδώ το λάθος. Σε ένα ποίημα της Νομικής Μαλλιά. Νομικής Μαλλιά, ναι. Να το ακούσουμε όμως ολοκληρωμένο. Ναι. Νότες δειμένες στα μπλε απηχούν το βασίλεμα του ήλιου που στάθηκε μαγεμένος να ακούσει. Νότες δειμένες στα μπλε προσπαθούν να πετάξουν στο κόσμο, στο μεθύσι να μπουν του γαλάζιου θριάμβου. Νότες που ανοίγουν φτερά να πετάξουν στο φως στολισμένου ουρανού, στο βασίλεμα ελπίδας. Yeah.
φωτιές ντυμένες στα μπλε. Πετάξουν στο κόσμο, στο μεθύσι να πουν του γαλάζιου θριαμβού. Νότες που ανοίγουν φτερά, να πετάξουν στο φως, στο λυσμένο ουρανού, στο βασίλεμα ελπίδας γυμνής, με το φόρε. Άλλη μια υπέροχη μουσική προσέγγιση στην ποίηση από τον Φίλιππο Περιστέρη μέσα από τη δισκογραφική του δουλειά Επίλεια. Μόλις ακούσαμε τη Γαλάζια Ραψοδία, όπως ήδη είπαμε, με τη Μαρίνα Σατή. Και βέβαια, λόγω και της μεγάλης διάρκειας του συγκεκριμένου τραγουδιού, είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε ένα φαινόμενο που προκύπτει μέσα στη συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά. Είχαμε πει πριν, Φίλιππε, ότι πέρα από το ότι ενδεικτικά αναφέρεσαι στα τελευταία 200 χρόνια της νεοελληνικής ποίησης, γίνεται και ένα άλλο παράλληλο ταξίδι στην ελληνική μουσική. Ναι, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης διαφόρων ειδών, τα οποία, όπως λέω στο αγγλικό κείμενο που συνοδεύει το ένθετο, που συνοδεύει μέσα στο ένθετο, ότι ουσιαστικά πρόκειται για την προσπάθεια προσέγγισης αυτό που ήταν, είναι ή στην πορεία πολιτογραφήθηκε ως ελληνική μουσική. Mm-hmm. Ξέρεις, γίνεται λόγος πολλής για αυτό που λέμε ελληνική μουσική. Το οποίο ουσιαστικά επιστημονικά και μουσικολογικά δεν είναι απόλυτα καθορίσιμο. Πολλές φορές δηλαδή καταφεύγουν στο στίχο, διάφοροι, ειδικά οι λαογράφοι έχουν καταφύγει στο στίχο για να πούνε αν αυτό είναι ελληνική μουσική, το οποίο βέβαια είναι μια τελείως λάθος προσέγγιση. Γιατί δεν μπορείς να κρίνεις ένα τραγούδι μόνο για το στίχο. Και επίσης όταν πλέον, ας πούμε, έχουν δυσκολέψει οι ορίζουσες, καταλήγουμε να πούμε ότι είναι το δημοτικό ή είναι, ας πούμε, αυτό το οποίο ονομάστηκε ρεμπέτικο ή λαϊκό ή εντεχνολαϊκό ή παλιό λαϊκό κτλ. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, πλέον ελληνική μουσική θεωρείται και η κλασική μουσική που έγραψε ο Καλομύρης, το οποίο βέβαια πατάει στη Γερμανία, αλλά έρχεται και εδώ, διαμορφώνεται, μεταλλάσσεται και γίνεται ελληνικό τελικά. Mm-hmm. Και αυτό που έκανε ο Ατίκ με όλο αυτό το ταγκό του Μεσοπολέμου,
και βέβαια οτιδήποτε έχει να κάνει με... Και πολλοί ακόμα Έλληνες συνθέτες, ακόμα και ο Χατζητάκης έχει ίσως πιθανότατα, τον κατηγόρησαν βέβαια στην εποχή του ότι έχει επηρεαστεί από τους κλασικούς, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό που τελικά βγήκε ως αποτέλεσμα δικής του μουσικής δεν είναι ελληνικό. Έτσι, ακριβώς. Αυτό τελικά το ορίζω τουλάχιστον εγώ ως ελληνικό πλέον. Έχοντας περάσει ούτως ή άλλως μέσα από το φίλτρο της ελληνικής πραγματικότητας και του πολιτισμού. Έτσι, και του ελληνικού βιώματος του συνθέτη, ας πούμε. Αναφερόμασταν επίσης στο τι μπορεί να προκύψει μελλοντικά με τη συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά, αν θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης ή σε κάποιον χώρο. Και μέσα από αυτό μου είπες ότι προκύπτει και δεύτερη, και επόμενη μάλλον, τέταρτη δισκογραφική δουλειά. Ναι, έχει προκύψει ένα δίσκος ο οποίος έχει τελειώσει, αλλά περιμέναμε την έκδοση των επιλίων για να κυκλοφορήσει. Πρόκειται για μια συνεργασία με τον Μιχάλη τον Μπουρμπούλη, ένας δίσκος σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μετά την έκδοση και αυτού του δίσκου θα ξεκινήσουν μια σειρά συναυλιών που θα περιέχουν κομμάτια τα οποία έχω κάνει μόνος με διάφορες συνεργασίες με άλλους στιχουργούς, κομμάτια του Μιχάλη τον Μπουρμπούλη και τα κοινά μας. Αυτό σημαίνει ότι θα σε δούμε μάλλον και στην πόλη μας. Το ελπίζω. Λοιπόν, να πάρουμε ίσως μια μικρή γεύση. Δεν γνωρίζω που κινείται μουσικά η συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά, αλλά στα επίλεια υπάρχει τόσο η φωνή της Ελένης Οικονόμου που τραγουδά στην επόμενη σου δισκογραφική δουλειά, αλλά και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης με το τραγούδι «Ταξιδεύεις πάντα μόνη». Ναι. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Ταξιδεύεις πάντα μόνη και με όλους τους καιρούς, ψάχνεις δρόμους ξεχασμένους και αριθμούς. Κάπου είσαι ζαλισμένη, κάπου νύχτα περπατάς, και ένα χάρτη όλα κοιτάς. Τα περίπτερα ανοίγουν, κάπου γίνεται καβγάς, ένας πρόσφυγας κραυγάζει, δε μιλάς. Στις μεγάλες πολιτείες τα παράσιτα θα ακούς, από ψεύτες και σταθμούς. Σου φωνάζω με τη γλώσσα των πουλιών, σε γυρεύω στη βουή των λιμανιών. Δε σε ξέρω, δε σε ξέρω, σε έχω μόνο φανταστεί, να χορεύεις στους ανέμους σαν γλωστή. Ανεβαίνεις τρελαμένη με ένα χάρτινο αετό, δίχως μάτια και μια άδεια κυβωτό. Απ' τους δρόμους που πηγαίνεις, τους στενούς και σκοτεινούς, δε θα βγεις, δε θα βγεις στους ουρανούς. Σου φωνάζω με τη γλώσσα των πουλιών, σε γυρεύω στη βουή των λιμανιών. Δε σε ξέρω, σε έχω μόνο φανταστεί, να χορεύεις στους ανέμους σαν γλωστή. Σου φωνάζω με τη γλώσσα των πουλιών, σε γυρεύω στη βουή των λιμανιών. Δε σε ξέρω, σε έχω μόνο φανταστεί, να χορεύεις στους ανέμους σαν γλωστή. Σου φωνάζω με τη γλώσσα των πουλιών, σε γυρεύω στη βουή των λιμανιών. Δε σε ξέρω, ταξιδεύεις πάντα μόνη, που όπως μας είπε ο Φίλιππος Περιστέρης, θα περιέχεται και στην επόμενη δισκογραφική δουλειά, έτσι δεν είναι? Θα περιέχεται με λίγο διαφορετική ενορχίστρωση. Είναι ένα στίγμα της καινούργιας δουλειάς, η οποία θα λέγεται Κυριακοδρόμιο. Mm-hmm. Είναι αυτή η τιμητική για μένα συνεργασία με τον Μιχάλη του Μπουρμπούλη.
τον οποίο μαζί με τον Μάνο Ελευθερίου και τον Άλκη Αλκαίο θεωρώ τους σημαντικότερους σύγχρονους και ζώντες ποιητές τυχουργούς. Νομίζω αν κάνουμε μία μόνο απλή και γρήγορη αναδρομή στο μυαλό μας για το τι έχουν γράψει αυτοί οι άνθρωποι, είναι σίγουρο και δεδομένο αυτό που λες. Κάποια τραγούδια δηλαδή, πιθανότατα ίσως οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε καν ότι τα έχουν γράψει οι στιχουργοί που ανέφερες, και όμως είναι τόσο γνωστά και οικεία που φτάνουν στο σημείο να λέμε ποιος είναι ο διαχωρισμός του στιχουργού από την δημοτική μας ποίηση. Πραγματικά. Κάπου εκεί το τοποθετώ, έστω και την άγνοια των ακροατών πολλές φορές για το ποιος έγραψε κάποιο τραγούδι, όταν έχει γίνει τόσο αγαπητό και έχει συνδεθεί τόσο πολύ με την καθημερινότητά του, φτάνει πλέον να είναι πέρα από το λαϊκό, όπως λέμε, να είναι πλέον κτήμα του καθενός. Ουσιαστικά ανήκουν και αυτοί στη μεγάλη αυτή παράδοση που. Που θέλει το έργο να είναι μπροστά από το δημιουργό και την οποία σπάζομαι και σέβομαι και εγώ και στοιχίζομαι πίσω από όλη αυτή την. Έχει να κάνει κατάσταση. Και με στάση ζωής, λοιπόν, όλο αυτό. Έτσι. Να αναφέρουμε επίσης ότι στην συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά δεύτερος ερμηνευτής θα είναι ο Βαγγέλης Δούβαλης. Ο Βαγγέλης Δούβαλης, ναι. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει στα επίλεια είναι το Κορίτσι της Μοναξιάς του Άγγελου Θεοδωρόπουλου. Ναι. Στην κρίζα πόλη.
Αυτή ήταν η μικρή και σύντομη, το σύντομο μάλλον μουσικό μας ταξίδι στα Επίλεια του Φίλιππου Περιστέρη. Εγώ να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και να βρει έτσι καλούς φίλους ακροατές για να ταξιδέψει αυτή η μουσική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε βέβαια να έχουμε την ευκαιρία και την τύχη να σε ακούσουμε και εδώ στην πόλη μας, ναι, και θα είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές πότε θα προκύψει αυτό. Δική μου χαρά θα είναι, θα ανέβω και θα τα πούμε από κοντά. Και μέσως βέβαια κλείνουμε και το ραντεβού μας για την επόμενη έτσι συνέντευξη και παρουσίαση της δισκογραφικής δουλειάς στο Κυριακοδρόμιο. Βεβαίως. Να κλείσουμε λοιπόν με αυτήν την ευχή και με την ευχή της Αγνής Παλάντζα από την Γεωργία Βελιβασάκη, την οποία είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ στις Μουσικές με Χρώματα στον 100,6. Να σας ευχαριστήσω και πάλι από καρδιάς. Ευχαριστώ και εγώ. Να πω κάτι τελευταίο, ότι όποιος θέλει να βρει κάποιες πληροφορίες έξω και για τη δισκογραφία κτλ. Υπάρχει ένα ενημερωμένο site, το οποίο είναι www.peristeris.com. Είναι και ιδιαίτερα εύκολο. Όπως το ακούμε γράφεται, ναι, ακριβώς. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια χαρά. Εμείς φίλες και φίλοι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 4 εδώ στον 100,6. Καλό σας απόγευμα και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας. Στα αστέρι μου έστειλα ευχή να μου δοθεί προτού χαθεί. Μέσα στα κύματα και κάνα όρκο και σταυρό να περπατήσω στον αυρό. 40 βήματα.